Έσπινες, εννοείται. Μεγάλη γιορτή σημερινή. Η μεγαλύτερη του καλοκαιριού, το Πάσχα του καλοκαιριού. Δικαιολογώσεις δεν είναι αυτή την ώρα στους δέκτες μας, γιατί είναι στην εκκλησία και πάνε να προσκυνήσουν και να προσκυνήσουν την Παναγία. Εμείς όμως είμαστε εδώ ζωντανά. Είμαστε πιο ζωντανά, δεν γίνεται, διότι αυτό που σας είχαμε υποσχεθεί ήρθε επιτέλους. Θα είμαστε εδώ για τρεις ολόκληρες ώρες ζωντανοί. Ζωντανοί θα είσαστε κι εσείς μαζί μας, διότι θα ταξιδέψουμε σε ολόκληρη την Ελλάδα, σε όλα τα νησιά, στα έθιμα της χώρας μας. Θα γνωρίσουμε ανθρώπους, θα γνωρίσουμε παράδοση, θα γνωρίσουμε ήθη. Πάρα πολύ χαίρομαι, γιατί θα μάθουμε πώς γιορτάζει ο κάθε τόπος αυτή την ημέρα διαφορετικά. Τι τρώνε, τι κάνουν, πώς γλεντάνε εκεί πέρα. Και πολύ μεγάλη μέρα, έχει δίκιο η συντάξη μας το θυμίζει, για τους δύο στρατιωτικούς. Βεβαίως. Οι οποίοι μετά από 170 μέρες κράτησης αδίκως από τη 1 Μαρτίου. Ή επιστρέψαν επιτέλους στα σπίτια τους. Έτσι, το λες και θαύμα. Δηλαδή, ξέρεις, όταν είναι και μια τέτοια μέρα, λες Παναγίτσα μου. Πιστεύω αυτά τα η Παναγιά έκανε τη μεγάλη χάρη της. Λοιπόν, πάμε όμως στη δική μας την ομαδάρα να ευχηθώ χρόνια πολλά στην αδερφή μου, χρόνια πολλά στη γιαγιά μου. Εσύ δεν έχεις. Ναι. Να τη χαιρόμαστε. Κυρία Ανδρονίκη, επειδή είστε εδώ, να τη χαίρεστε. Είναι μαμά μου, παιδιά. Ξέχασα να σας το πω γιατί θέλω να ακούω τι λέτε παρασκηνιακά. Και εννοείται για όσους. Παναγί μας! Παναγί, 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 χρόνια πολλά.